Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Δεύτερο 24ωρο εξαφάνισης του ψαρωτού φεκά στην θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων και τιτάνια παραμένει η προσπάθεια αναζήτησης του 33χρονου. Μεγάλη επιχείρηση με δίτες, διασώστες, λιμενικούς και εθελοντές κόντρα στους κυκλονικούς ανέμους. Η Δυτική Κρήτη δοκιμάζεται έντονα από την κακοκαιρία που πλήττει το νησί μας με καταιγίδες και ισχυρές ρηπές ανέμου. Ενδεικτικό είναι ότι στον ποταμό Κερίτη καταστράφηκε ο αυτοσχέδιος δρόμος που είχαν κατασκευάσει κάτοικοι για να περνούν. Μάλιστα, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βουλγαράκης είχε προειδοποιήσει ότι κινδυνεύουν ζωές. Στις 6 Ιουνίου θα ριχτούν στη μάχη των Πανελλαδικών οι μαθητές στο Νεπάλ και στις 7 Ιουνίου η εκκίνηση για τα γενικά λύκεια. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων που θα ξεκινήσουν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrite.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.